όπως όλοι ξέρουμε και φαντάζομαι ακόμη θυμόμαστε, ο κύριος Ζουμπακιώτης είναι ένας ακόμη διαχρονικά μάχημος δικηγόρος. Κυρίαρχα εγώ αυτή την ιδιότητα να γνωρίζω. Είχε διατελέσει πρόεδρο στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και της Ολομέλειας στην περίοδο κοντά στο πριν και κοντά στο 2000. Και κατόπιν είχε διατελέσει υπουργός δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Και τώρα αυτό το οποίο χαρακτηρίζει την προσωπικότητα του κυρίου Ρουπακιώτη είναι ότι είναι έτσι ένας στοχαστής του πνεύματος, έχει μια έτσι ευρεία παιδεία, εκτός δηλαδή από τα άψογα νομικά του και με το εργατικό δίκαιο που είχε ασχοληθεί ιδιαιτέρως. Είναι ένας άνθρωπος πνευματικός και διαχρονικά πολιτικά και κοινωνικά και ηθικά ανήσυχος. Ωραία. Οπότε να μας πείτε λίγο για την εκδήλωση, πότε είναι και με ποιους άλλους συμπράττεται γι' αυτή. Συμπράττομαι με το σωματείο, με το πολιτιστικό σωματείο Λέων ο Αλάτιος. Μας συνδράμει και τα μέλη του, η χοροδία του, ο μαέστρος του, ο κύριος Παντελογιάννης και φυσικά ο συνάδελφός μου και πρώην βουλευτής, ο κύριος Κώστας Τριαντάφυλλος, που είναι πρόεδρος του πολιτιστικού αυτού σωματείου, και κάνουμε μία συνδιοργάνωση στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, το οποίο το ευχαριστούμε για τη φιλοξενία του. Πιστεύουμε ότι θα είναι μία εκδήλωση που αναδεικνύει την άλλη πλευρά του μάχημου δικηγόρου, του ανθρώπου που εισπράττει τα μηνύματα από την κοινωνία και τα διοχετεύει τελικά με το λόγο, τον ποιητικό και τα εκπέμπει, έτσι ώστε τελικά να σκεφτούμε, να συλλογιστούμε, να ξαναμιλήσουμε για το νόημα των λέξεων.